της πράξης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και να καλησπερίσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας, τον κύριο Νίκο Τσούκαλη, βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Κύριε Τσούκαλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καραμέρο. Κύριε Τσούκαλη, προφανώς κερδίθηκε πολιτικός χρόνος με τη χθεσινή απόφαση, όμως στην ουσία, πέρα από το ότι απομακρύνθηκε το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, αυτό φαίνεται τουλάχιστον, θα μας πείτε εσείς περισσότερα, δεν άλλαξε κάτι. Το μαύρο παραμένει στις συχνότητες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και υπάρχει, να σας πω, στον κόσμο ένα μπέρδεμα. Δηλαδή, οι πολίτες που ξύπνησαν το πρωί, είδαν το μαύρο στα κανάλια, άκουσαν για μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ο κάθε αρχηγός την ερμηνεύει κατά το δοκούν. Θα μπορούσατε εσείς να μας το ξεκαθαρίσετε λιγάκι? Κύριε Καραμέρο, πρώτα να ξεκαθαρίσουμε απευθυνόμενο στους πολίτες ότι η απόφαση του κυρίου Μενουδάκου, του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, ουσιαστικά δηλώνει, υποδηλώνει ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η ευνίδη αυθαίρετη διακοπή λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης δεν έπρεπε να γίνει. Ήταν λάθος επιλογή. Θα το πω κομψά. Αυτή λοιπόν είναι η βασική παράμετρος. Όσον αφορά το δεύτερο, στο κατά πόσο διατηρείται πράγματι το μαύρο της δημόσιας τηλεόρασης, έχετε απόλυτο δίκιο. Η απόφαση, προσωρινή διαταγή του Προέδρου θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί από σήμερα το πρωί. Αυτό είναι το ζητούμενο και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει η Δημοκρατική Αριστερά την κυβέρνηση. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι μέχρι αύριο στη συνάντηση των τριών θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Γιατί, κύριε Καραμέρο, η προσωρινή διαταγή πρέπει να υλοποιηθεί και είναι άμεσα εκτελεστή και πρέπει να υλοποιηθεί πριν την απόφαση του Συμβουλίου Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα αποφασίσει επί της αιτήσεως που έχει υποβάλει το ΣΠΕΡΤΣ. Μάλιστα. Οπότε, πέρα από το γεγονότος ότι κερδίθηκε πολιτικός χρόνος, πρέπει να υπάρξουν και πράξεις, λέτε, που θα δώσει τη δυνατότητα και στους δύο εταίρους που στηρίζουν τον κύριο Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία να παραμείνουν στην τακτική αυτή. Αλλιώς μπορεί να έχουμε διαφορετικές εξελίξεις, λέτε, έτσι. Ακούστε, κύριε Καραμέρο, όπως πολύ σωστά είπατε, υπήρξε μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εμείς δεν το θέλαμε έτσι. Εμείς θέλαμε να υπάρχει πολιτική απόφαση. Με αυτό το πλαίσιο συναντήθηκε χτες, προσήλθε στη συνάντηση. Λειτουργήσε ως καταλήτης. Αυτό συμβαίνει στη ζωή. Δεν είναι κακό. Όχι, καθόλου. Πολιτικά δεν είναι σωστό. Έχετε δίκιο. Ναι, πολιτικά δεν είναι σωστό. Έπρεπε να υπάρχει πολιτική απόφαση και αυτό ουσιαστικά υπονοεί σαφέστατα και η απόφαση, κυρίως τη δεύτερη παράγραφο, ότι είναι δουλειά των πολιτικών και της πολιτικής προκειμένου να αποκαθιστούν και να διαχειρίζονται τέτοια πράγματα. Όμως το μεγάλο ζητούμενο, δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας της κυβέρνησης, στο κατά πόσο υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας, στο κατά πόσο κατανοούν κάποιοι ότι η κυβέρνηση είναι τρικομματική, ότι η συναπόφαση επί κρισίμων θεμάτων δεν έχει σχέση με το μέγεθος κάθε κόμματος, αλλά κάθε κόμμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ισότιμο, αυτόνομο και αυτοτελές, εξακολουθεί να παραμένει. Είναι στην ημερήσια διάταξη και επειδή η πορεία προς την έξοδο από την κρίση δεν έχει ολοκληρωθεί, περιμένουμε κρίσιμα νομοσχέδια το επόμενο διάστημα, πρέπει αυτή η νέα αντίληψη, η νέα άποψη πρέπει να πιστοποιείται κάθε μέρα. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η σημερινή μέρα δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το χτες. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τα μαθήματα δόθηκαν προς όλες τις πλευρές. Πρέπει να αλλάξουμε σελίδα όσον αφορά την νέα διακυβέρνηση της χώρας. Μάλιστα. Κύριε Τσούκαλη, επίσης θέλω να σας ρωτήσω, μια που μιλάμε για τα όσα έγιναν χθες, είδα τον κύριο Βενιζέλο να μιλά ανοιχτά για το θέμα του ανασχηματισμού. Επίσης, γράφεται και λέγεται σήμερα Εβραίος. Τι θα σημάνει για τη Δημοκρατική Αριστερά ένας ενδεχόμενος ανασχηματισμός? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση ο κύριος Ουπακιώτης και ο κύριος Μανιτάκης, που δεν είναι στενά κομματικά στελέχη, είναι προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς, της αριστεράς. Πώς πιστεύετε εσείς ότι θα έπρεπε να σηματοδοτηθεί
η παρουσία και η συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ στο κυβερνητικό σχήμα σε ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Κύριε Καραμέρο, τα θέματα αυτά τα συζητάμε αυτές τις μέρες και μπορώ να σας πω και αυτή τη στιγμή και στην εκτελεστική μας επιτροπή. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η οποιαδήποτε επανεκκίνηση περιλαμβάνει βεβαίως και επικαιροποίηση και αλλαγές στην υφιστάμενη πολιτική συμφωνία των κομμάτων. Ναι. Αποτελεί συνιστά και νέα εικόνα και νέο σχήμα Υπουργικού Συμβουλίου που θα σηματοδοτεί αυτή τη νέα αρχή, τη λειτουργία των θεσμών, τη λειτουργία δηλαδή συστηματική του Υπουργικού Συμβουλίου, τη συναπόφαση για μέτρα τα οποία θεσμικά τα οποία προωθούνται στη Βουλή. Είναι μια σειρά θεμάτων τα οποία θα αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί καθένα μεμονωμένο. Μην υπάρχει σταθερή θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς, ότι βεβαίως μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο υπάρχει και ανάγκη και αναδιάρθρωση του Υπουργικού Σχήματος. Μάλιστα. Αναδιάρθρωση όμως δεν μου είπατε με ποιο τρόπο η ΔΗΜΑΡ θα συμμετάσχει, με πολιτικά στελέχη της σε ένα ενδεχόμενο... Αυτό δεν θα μπορέσω να σας το πω αυτή τη στιγμή. Προηγείται, κύριε Καραμέρο, η επικαιροποίηση της πολιτικής συμφωνίας. Για τη λειτουργία της κυβέρνησης, έτσι. Και, προφανώς, άμα δεν έχεις το πρόγραμμα, ξέρετε, δεν μπορεί να επιλέξεις ούτε το κυβερνητικό σχήμα, ούτε τα πρόσωπα τα οποία θα συμμετάσχουν. Παραδείγματος χάρη θα είναι μικρότερο το κυβερνητικό σχήμα, θα είναι μεγαλύτερο το κυβερνητικό σχήμα, θα γίνει αποτίμηση συνολικά της κυβέρνησης, αλλά και κάθε υπουργού ξεχωριστά. Είναι, ξέρετε, μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να διαφέρει κατά πολύ από αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα όσον αφορά τους ανασχηματισμούς. Μάλιστα. Κύριε Τσουκάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καραμέρο. Να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση λοιπόν μέχρι αύριο το απόγευμα. Αυτό περιμένετε κι εσείς για να δούμε πώς θα πάει και η σύσκεψη των τριών. Το καταλαβαίνω καλά. Πολύ σωστά. Ωραία, ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρος ο κύριος Τσουκάλης και τα όσα λέει η Δημοκρατική Αριστερά. Να δούμε και τον αρχηγό της ΔΗΜΑΡ με τις δηλώσεις της χθεσινής προφανές, να τις ακούσουμε ξανά. Σημαντικό. Και ταυτόχρονα ανέδειξε το γεγονός ότι κανένας δεν δικαιούται στο πλαίσιο μιας τρικομματικής κυβέρνησης να ενεργεί με μονομέρεια. Και ήταν μονομέρεια από τη μεριά του κυρίου Σαμαρά να προωθήσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και μάλιστα μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία δεν υπογράφεται από 4 υπουργούς. Αυτό έδειχνε, κατεδείκνυε την συγκεκριμένη επιλογή να προχωρήσουν στην ενέργεια αυτή, αγνοώντας ότι η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται και σε άλλα 2 κόμματα. Στηρίζεται και στην Δημοκρατική Αριστερά. Με το ζήτημα της ΕΡΤ ΑΕ είναι προφανές ότι ήρθαν στην επιφάνεια και συζητήθηκαν όλα εκείνα τα ζητήματα που αφορούν στην πραγματική κατάσταση η οποία υπάρχει, αλλά και στην ανάγκη της συλλειτουργίας των τριών κομμάτων στο πλαίσιο της κυβέρνησης που στηρίζουν. Εμείς επιμένουμε ότι η ΕΡΤ πρέπει να λειτουργήσει σε λίγη ώρα, να λειτουργήσει με όλες τις συχνότητές της και από εκεί και πέρα ας το επαναλάβω. Τα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων, των αναδιαρθρώσεων, του εξορθολογισμού είναι μεγέθη τα οποία πρέπει να προωθηθούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η Δημοκρατική Αριστερά όχι μόνο δεν είναι αντίθετη με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά είναι η επισπεύδουσα δύναμη.